Πριν 20 χρόνια υπήρχε αξιωτικός τομογράφος που δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπήρχε πουθενά. Και σήμερα είναι ντροπή να μην υπάρχει. Νομίζω ο Γιώργος ο Κύρκος, επειδή έχει γίνει αίσθηση σε μια διαδικασία, θα πρέπει να βρει ένα νομικό τρόπο αυτό το πράγμα να το ξεπεράσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Νομίζω υπάρχει τρόπο αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Και Υπουργέ, θέλω να σας καλέσω, μπορώ να το πω και εγώ, γιατί το έχουμε συζητήσει στο Υπουργείο, ότι είναι κόκκινη γραμμή για εμάς τους βουλευτές η ύπαρξη του νοσοκομείου της Νάουσας. Να καλώ τον Υπουργό να σας το πει ότι το νοσοκομείο θα υπάρχει και θα λειτουργεί. Δεν έχουμε τέτοια ανησυχία. Σαν νοσοκομείο θα λειτουργεί. Σαν νοσοκομείο. Θα σας το πει. Γιατί κατάσταση κέντρο υγείας. Για εμάς θα σας πει ο Υπουργός αυτά που είναι να σας πω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω για τους βουλευτές, τουλάχιστον τον εαυτό μου, είναι ότι η ύπαρξη και η λειτουργία αυτού του νοσοκομείου είναι κόκκινη γραμμή. Όπως λέει η κυβέρνηση, ότι είναι κόκκινες γραμμές άλλα πράγματα. Πραγματικά. Όλη η ανασφάλιση αυτή τη χώρα πια θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Αυτό είναι γνωστό, το έχετε διαβάσει και από τον τύπο. Ότι αυτό θα γίνει. Λοιπόν, αυτό που δύο πράγματα ακόμα θέλω να σα πω. Πραγματικά σε αυτή την πόλη, η οποία είναι πάνω από 50% οι άνεργοι, είναι ντροπή πάλι να μην υπάρχει ένα δημόσιο νοσοκομείο να εξυπηρετεί όλου αυτού του πολίτε. Και πραγματικά με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν υποθεί εδώ πέρα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει μετά από τις κουβέντες που έχω κάνει αρκετές φορές με εργαζόμενους είναι ότι θα επιδιώξουν την αυτονομία πια των νοσοκομείων, γιατί αυτή η συλλογική λέω θα επιδιωχθεί από τους εργαζόμενους, δεν λέω ότι είναι σωστό. Είναι στα αιτήματά μας. Για να μην μας φέρνεις αυτό. Όχι πρόσω, εγώ πιστεύω ότι... Εγώ θέλω να ενοποιηθώ με τον Παπαγεωργίου. Το είπαμε, Αλέξανδρε. Νομίζω, μια σχέση... Παιδιά, δεν κάνετε... Όπου είναι ενταγμένο, να είναι ενταγμένο με το νοσοκομείο της πόλης αυτής. Και νομίζω ότι είναι και άμεση ανάγκη να γίνει ένας σταθμός του ΕΚΑΒ εδώ πέρα, σε αυτή την απομονωμένη πόλη. Εγώ προσωπικά έχω τύχει δύο περιστατικά στο κέντρο της πόλης, τα οποία εξυπηρέτησε εγώ με τους 100 κάτω.